προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ αποτελεί ορόσημο στη διμερή αμυντική συνεργασία μας και ευρύτερα στις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας. Θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύως της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, βασική αποστολή των οποίων είναι η υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, καθώς ποτέ ξανά οι διαπραγματεύσεις για ένα τόσο σύνθετο και μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο μεθοδικά. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές, ελληνική και γαλλική. Με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, η δύναμη πυρός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα πολλαπλασιαστεί. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των Ραφάλ με τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματά τους, σε συνδυασμό με τα στρατηγικού χαρακτήρα όπλα τους, τα καθιστούν σημαντικό παράγοντα αεροπορικής υπεροχής. Επιπλέον, η επιλογή της αγοράς των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ υπογραμμίζει το στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνογαλλικών σχέσεων και την αμέριστη στήριξη της Γαλλίας στη χώρα μας, απέναντι σε κάθε πρόκληση και απειλή. Επιβεβαιώνει μια μακροχρόνια παράδοση εξαιρετικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών. Σχέσεις που εδράζονται στην αλληλεγγύη και την ισχυρή, διαχρονική και ειλικρινή φιλία των χωρών και των λαών μας, ήδη από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και τη συνεισφορά των Γάλλων Φιλελλήνων και της Γαλλίας ως μεγάλης δύναμης στον εθνικό αγώνα για την ελευθερία. Με την ομόλογό μου, κυρία Παρλή, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για το υψηλό επίπεδο των διμερών αμυντικών μας σχέσεων, αλλά και ευρύτερων συνεργασιών μας που θα διευρυνθούν ακόμα περισσότερο τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Ευρύτερα, πρέπει να συνεχίσουμε μαζί την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας, που βέβαια έρχεται να συμπληρώσει το διατλαντικό δεσμό. Και σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα, η Γαλλία γνωρίζει ότι μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της Ελλάδας. Η ελπίδα που θα διατυπώσω λοιπόν εδώ σήμερα είναι να δούμε να συνεχίζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η αριστεία αυτής της στρατηγικής και επιχειρησιακής σχέσης θα μπορέσει, σε κάθε περίπτωση ελπίζω, να βρει επίσης στον χώρο του πολεμικού ναυτικού μια έκφραση στο επίπεδο των ικανοτήτων. Η Γαλλία θα διαβιβάσει λοιπόν σύντομα στην Ελλάδα προτάσεις για να ανανεώσει τον στόλο των φρεγατών της και να συμμετάσχει στη διαιώνιση του καθεστώτος της ως ναυτική δύναμη. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ναι, κύριε Υπουργέ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γιορτάσουμε μια σχέση άμυνας πλούσια και παλαιά. Το θυμήσατε κι εσείς. Αυτή τη χρονιά της επετείου των 200 χρόνων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, την οποία η Γαλλία συνέβαλε αποφασιστικά πολεμώντας το πλευρό σας, θέλω να σας πω την περηφάνεια μου που βρίσκομαι εδώ για να συνεχίσει να ζει αυτή η μακρά και βαθιά φιλία που ενώνει τις χώρες μας.